Επίσης άκουσα από τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσακνή, βεβαίως εκπροσωπών ο άνθρωπος στην Δημοτική Αρχή. Άκουσα ότι θα κάνουμε τα εγγένεια και φέτος να ευλογήσουμε και να υγειάσουμε την κατασκήνωση αυτήν ακριβώς εδώ που το κράτος και ο Δήμος αλλά και οι ιδιωτικοί και τοπικοί φορείς την περιποιούνται και φροντίζουν. Ιδιαιτέρως για αμαία, για ανθρώπους που έχουν, για σας που έχουν ανάγκη, που έχετε ανάγκη τη δική μας φροντίδα και αγάπη και όχι την ελεημοσύνη, χάρηκα ιδιαιτέρως. Και χάρηκα ιδιαιτέρως, αγαπητά μου παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για ένα και μοναδικό λόγο. Θα ήθελα να βάλουμε κάτι στο μυαλό μας και παρακαλώ όλες και όλους να το ακούσετε καλά, να το ενστερνιστούμε αυτό που θα πω. Τι θα ήταν η κοινωνία μας, αν δεν είχε πέσει ο σπόρος ο χριστιανικός, να γλυκάνει την κοινωνία αυτή. Και εξηγούμε, αν θυμάστε καλά στην αρχή ασπάρτη, τους ανθρώπους που είχαν μια οποιαδήποτε ασθένεια ή αδυναμία, τους έριχναν στον κεάδα. Σήμερα τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Κύριε Λέισον, αυτό θα ήταν φρικτό και από την άλλη τη μεριά θα ήταν μια ασχημονία ενώπιον των ανθρώπων όλων των λαών. Σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες γίνονται αντικείμενο αγάπης από όλους μας. Κάτι που η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή το κοίταξε. Παρακαλώ, ανοίξτε αν θέλετε τις πράξεις των Αποστόλων, το βιβλίο του Λουκά, τις πράξεις των Αποστόλων, για να δείτε πώς από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία αγκάλιασε ιδιαιτέρως τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, τους φτωχούς, τους ανθρώπους που ονομάζουμε σήμερα αμαία, άτομα με ειδικές ανάγκες. Τους αγκάλιασε και αγκαλιάζει. Για τούτο και βλέπετε ότι και εμείς ως Εκκλησία έχουμε του κόσμου τα γυροκομεία, του κόσμου επιπλέον τις κατασκηνώσεις όπως και στην Ιερά μας Μητρόπολη και θα φτιάξουμε με τη χάρη του Θεού και άλλο ίδρυμα ακόμα για τους γέροντες και κατασκήνωση αυτή τη στιγμή στείλουμε στα πόδια μας ώστε νομίμως να λειτουργεί και εκείνη που επί 30 χρόνια ο προκάτοχός μου και η ελαχιστότης μου ενεργοποιούμε και εργαζόμεθα στην Αρναία και μάλιστα δίπλα στη Μεγάλη Παναγία και θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο αν θέλει ο Θεός και με κατασκηνώσεις στην Αμουλιανή. Ευχόμαστε από την καρδιά μας να περάσετε καλά. Να μην αισθάνεστε ότι κάνουμε κάτι εμείς από φιλανθρωπία. Το κάνουμε γιατί είστε άνθρωποι δικοί μας, κομμάτι από μας που έχουμε ανάγκη να είστε υγιείς, χαμογελαστοί και με τη διάθεση την καλή δίπλα μου. Έζησα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου αξιωματικός της προφυλακής, βγάλαμε τα μάτια μας, όπως θυμάστε οι Έλληνες τότε με τους δικοστασιακούς εκείνους εμφυλίους πολέμους και ο πατέρας μου κόπηκε το πόδι του, ζούσα σε μια οικογένεια με ειδικές ανάγκες που ο πατέρας μου δεν είχε το δεξί του πόδι από το ύψος των σφυρών. Και επιπλέον και η αδερφή μου αυτή που σας είπα εκοιμήθη προημερών κατά την 15η Ιουνίου. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. Όμως, όταν ο Απόστολος Παύλος παρεκάλεσε τον Κύριο και του είπε τρεις φορές, πάρε κάποια ασθένεια ήταν που τον κατέτριχε, δεν ξέρουμε ποια ήταν η ασθένεια αυτή, δεν κατεγράφει. Και λέει ο Παύλος ότι τρεις περί τούτου παρεκάλεσα τον Κύριον και υπέμει. Τρεις φορές τον παρεκάλεσα. Να φύγει από πάνω μου αυτή η ασθένεια. Να είμαι και εγώ υγιής. Και μου είπε ο Κύριος, αρκήσει η χάρις μου. Σου φτάνει ότι έχεις τη χάρη τη δική μου. Προσέξτε παρακάτω. Η γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελείουται. Η δύναμη που έχω γίνεται πανέργεια μέσα από την ασθένεια την οποία έχω. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι η δύναμη δεν εναπόκειται στα μπράτσα ή στο μυαλό ή στα πόδια ή στην ευστάθεια του σώματος μόνο, αλλά στη συναλληλία σώματος και πνεύματος και ιδιαιτέρως στην παρησία και στην παρουσία του ιδίου του Θεού μέσα στα έργα μας. Να λοιπόν γιατί ο Παύλος τελειώνει και με αυτό τελειώνω και εγώ. Η γάρ δυναμής μου εν ισχύει και εν δυνάμει τελειούται εν Χριστώ από τον Κύριο. Η γάρ δυναμής μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό εύχομαι σε όλους.